Να σας καλωσορίσω. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας σε όλο, για όλο αυτό το χρονικό προεκλογικό διάστημα και να καλημερίσω όλους. Σήμερα η γιορτή θα συνεχιστεί με πολλή εργασία, οργάνωση, συντονισμό και εκκίνηση του τριμήνου εκπαίδευσης, ολοκληρώνοντας με την ολοκλήρωση του χάρτη της δημοτικής ανάπτυξης και των αναγκών και στελέχωσης και οργάνωσης των ομάδων εργασίας. Αρχικά, ευχαριστώ όλους τους δημότες για τη δική τους νίκη, τη νίκη όλων των δημοτών. Εχθές δεν έχασε κανείς, αλλά κέρδισε όλος ο Δήμος. Κέρδισε όλος ο Δήμος την ένταξη μιας νέας εποχής, σύγχρονης διακυβέρνησης και συνεργασίας, μετατρέποντας την απλή αναλογική σε δυναμική της κοινής λογικής όσων θέλουν το καλό του τόπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλο το ψηφοδέλτιο. Και όταν λέω όλο, το εννοώ. Και καλό άπαντες, ακόμα και αυτή τη στιγμή, να συνεχίσουμε μαζί και οι 50 το πλάνο του προγράμματος του συνδυασμού για μια δημοτική διακυβέρνηση ικανών στελεχών και τεχνοκρατών μαζί με τις συνεργαζόμενες δημοτικές παρατάξεις που θα στηρίξουν την εποχή της Δημαρχίας επί των ημερών μου ως Δήμαρχος από την 1η Σεπτεμβρίου. Θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε όλοι μαζί την απλή αναλογική με την κοινή λογική για το καλό του Δήμου της καρδιάς μας και όλων των Δημοτών. Σήμερα έχω καλέσει σε συνάντηση νίκης αλλά και εργασίας το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας. Ο συνδυασμός όλο το διάστημα μέχρι την επίσημη εκκίνηση της θητείας μου την 1η Σεπτεμβρίου θα οργανωθεί σε θεματικές ομάδες με επικεφαλής ανατομέα ώστε να προετοιμαστεί με το καλύτερο τρόπο η επόμενη διακυβέρνηση. 50 στελέχη μαζί με τα στελέχη των συνεργαζόμενων συνδυασμών μπορούν να κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Ως νέος Δήμαρχος, μαζί με τους 8 εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού μου, καθώς και τους 41 μη εκλεγμένους, καθώς και με τους συνεργάτες και τους συμβούλους μου, αλλά και με τους εκλεγμένους επικεφαλείς, κύριο Βαγγέλη Ροπόκη και κύριο Γιώργο Νίτσα, και τους εκλεγμένους συμβούλους τους και των δύο συνδυασμών θα οργανώσω, θα διοικώ και θα επιβάλλω ένα λειτουργικό, δυναμικό οργανόγραμμα διακυβέρνησης από το Γραφείο του Δημάρχου έως και το Γενικό Συμβούλιο της Πλειοψηφίας. Με τους επικεφαλείς των συνεργαζόμενων συνδυασμών που τέθηκαν υπό τη νέα Δημοτική Αρχή επί των ημερών της θητείας μου θα είμαι σε συνεχή συνεργασία και επαφή. Επίσης, έχω στόχο να δημιουργήσω ένα Δημοτικό Συμβούλιο Παραγωγικής Συμφωνίας, αποτρέποντας μέσα από το έργο και τη συνεργασία τις όποιες παραφωνίες μπορεί να προκαλέσει θεωρητικά η απλή αναλογική και σε αυτό το πεδίο συνεργασίας και συνέργειας καλώ την κάθε δημοτική παράταξη. Θα προτείνω στον κύριο Μπαΐλη, ο οποίος με ήθος και πολιτικό πολιτισμό, αφού πρώτα μου εξέφρασε τα συγχαρητήριά του τηλεφωνικά, πέρασε με το επιτελείο του από το εκλογικό μας κέντρο για να με συγχαρεί και αυτοπροσώπως, να πεδράσουμε σε ένα μοντέλο σταδιακής παράδοσης της διοίκησης του Δήμου με αποκορύφωση την ορκομοσία της 1ης Σεπτεμβρίου για το καλό του τόπου. Οι εκλογές και τα προεκλογικά τελείωσαν. Τώρα είναι ώρα για δουλειά. Ο απερχόμενος Δήμαρχος έχει, πιστεύω, ως έμπειρος πολιτικός άνδρας
τη θέληση και το σθένος να συνεργαστεί μαζί μας σε μια ενημέρωση και παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης, ανοίγοντας τις πόρτες της Δημοτικής Αρχής και νωρίτερα από την 1η Σεπτεμβρίου. Θα ζητήσω τις επόμενες μέρες μια θεσμική συνάντηση. Το πιο βασικό όμως, εκτός από τη συνεργασία με τις συνεργαζόμενες δημοτικές παρατάξεις, αλλά και την απερχόμενη διοίκηση, είναι η συνέχιση της επαφής με τους πολίτες και καταγραφή των θεμάτων και των προβλημάτων που τους απασχολούν. Κάτι που για μένα προσωπικά, αλλά και το συνδυασμό και τους συνεργάτες μου, δεν αποτέλεσε ένα προεκλογικό πεδίο δράσης. Γι' αυτό καλό άπαντες που χειρίζονται τα ψηφιακά μέσα, οι οποίοι είναι αρκετοί, να συνεχίζουν να επισκέπτονται τη σελίδα του συνδυασμού μας, dimoskardiasmas.gr, και να γράφουν στο πεδίο «Η γνώμη σου μετράει». Επίσης, όλο το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου, εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου θα συνεχίσουμε τις στοχευμένες περιοδίες καταγραφής, ενημέρωσης, οι οποίες μετεκλογικά έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και σπουδαιότητα για εμάς, διότι θα δούμε το σύνολο των δημοτών και όχι μόνο υποστηρικτές ή και ένθερμους μη υποστηρικτές. Επίσης, το καλοκαίρι έχω στόχο να οργανώσω στις τρεις ενότητες, στις τρεις δημοτικές ενότητες, ανοιχτούς διαλόγους ως προς τον αυτόν τον στόχο. Η θητεία μας θα ξεκινά και θα κλείνει στο γραφείο, αλλά και θα εξελιχθεί βασικά έξω στο πεδίο. Επίσης, μόνο μέσα από την καταγραφή, την αξιολόγηση και την οργάνωση θα αρχίσουμε να καλύπτουμε τα κενά και καλό τους δημότες να συνεργαστούν και ως προς την ενημέρωση, αλλά και ως προς τη ρεαλιστική αντιμετώπιση του να μην περιμένουν σε χρόνο ρεκόρ από μια νέα δημοτική αρχή να υλοποιήσει ό,τι δεν υλοποίησε μια απερχόμενη δημοτική αρχή σε 9 χρόνια. Όλα θα γίνουν με σχεδιασμό, συντονισμό, όπως πρέπει και αρμόζει σε ένα λειτουργικό Δήμο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δημαρχέ, θέλετε ερωτήσεις? Δεν θέλουν κάποιοι κύριοι να κάνουν κάποιες ερωτήσεις? Αν δεν σας καλύψω σε αυτά που είπα... ίσως όμως, δεν ξέρω, είναι μια τοποθέτηση σήμερα η οποία πραγματικά είναι αυτό που δεν είπα χθες, δηλαδή στο εκλογικό κέντρο. Θεωρώ ότι είναι με μια επόμενη στιγμή όλες τις ερωτήσεις και ότι... Εντάξει, πάνω σε αυτά που είπατε. Ναι, αν είναι κάτι που να διευκρινίσουμε, με μία-δύο ερωτήσεις. Ουσιαστικά, αν κατάλαβα καλά, θα λειτουργεί σαν δημοτική πλειοψηφία τρεις παρατάξεις ως μία, θα είναι αυτό. Ουσιαστικά υπάρχει στο οργανόγραμμα κάποιος διαμοιρασμός θέσεων και στις υπόλοιπες παρατάξεις. Δηλαδή του κύριου Νίτσα, την ανάπτυξη τώρα και του κύριου... Ας ξεκινήσουμε λίγο από τη δεύτερη, ως προς το οργανόγραμμα των θέσεων κτλ. Δεν είμαστε ακριβώς αυτή τη στιγμή να αρχίζουμε να λέμε τις θέσεις. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είναι η περίοδο της ενημέρωσης από την Δημοτική Αρχή, και στη συνέχεια, στην 1η Σεπτεμβρίου, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα δούμε με τους ικανούς, και λέω ξανά, ικανούς με γνώση ανθρώπους να προσφέρουν από τις κατάλληλες θέσεις. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια κατανομή των θέσεων. Εντάξει, όσον αφορά η απλή αναλογική, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι η απλή αναλογική θέλει αποφάσεις ομόφωνες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα, όλοι, και έχω καλέσει και από άλλες παρατάξεις, ό,τι συμφωνούν εμείς οι τρεις τουλάχιστον που ξεκινήσαμε, ως μαζί να έρθουν και να στηρίξουν και τις δικές μας αποφάσεις. Η απλή αναλογική είναι αυτό που θέλει το καλό του τόπου γενικότερα και όχι αντιρρήσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος μου είναι οι ομόφωνες αποφάσεις από όλους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι πως εμένα μου φαίνεται. Σας ακούω και βλέπω και από μέσα ενημέρωσης να παρουσιάζουν το πρόσωπο το δικό σας ως επικεφαλής και αντίμαχος από 1η Σεπτέμβρη και δεύτερο τον κύριο Ροκόκη και τρίτο τον κύριο Μητσοτάκη.
Όχι. Συζητήσεις, το είπατε και πριν. Να διευκρινίσω. Να διευκρινίσω. Παράταξη, της οποίας... Για μένα, για μένα, ωραία, να, για μένα, πολύ προσωπικό και αν είναι η σειρά να ζητήσω συγγνώμη, η σειρά δεν έχει να κάνει ούτε με τον κύριο Ροπόκη, ούτε με τον κύριο Νίτση. Έτσι, δεν ούτε, ούτε πραγματικά, πραγματικά μπορώ να βάλω και το όνομά μου τελευταίο. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζω...